Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως που αποφασίσατε να σεβαστείτε την κοινοβουλευτική διαδικασία και να έρθετε να απαντήσετε στην ερώτησή μου, η οποία πραγματικά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει αναστατώσει τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Τον έχει αναστατώσει, κύριε Υπουργέ, για λόγω των ασαφών ακόμη, αλλά προφανώς οδυνηρών συνεπειών του άρθρου 20 του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387 του 2016, που πριν 1,5 μήνα, στις 8 Μαΐου, ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και λέω οδυνηρές, γιατί αν το εφαρμοστικό πλαίσιο του άρθρου 20 του συγκεκριμένου νόμου περιλαμβάνει και τους αγρότες, τότε οι συνταξιούχοι αγρότες, οι οποίοι, όπως λέει ο νόμος, αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικά υπακταία στην ασφάλιση του νέου φαραωνικού, θα πω εγώ, ταμείου του ΕΦΚΑ, χάνουν το 60% της σύνταξής τους. Πρακτικά δηλαδή, οι συνταξιούχοι αγρότες και οι αγρότησες που προκειμένου να επιβιώσουν θα πρέπει να καλλιεργούν και το μικρό κλήρο τους, χάνουν, περικόπτεται το 60% της σύνταξής τους. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, αυτή η ρύθμιση είναι και πρωτάκουστη και ανάλγητη και συνταγματικά έολη ως προς την αρχή της ισότητας. Γιατί προφανώς οι συντάκτες του νόμου αγνοούν ότι η φιλοσοφία της αγροτικής σύνταξης είναι στη βάση της συμβολική, προνοιακή, αφού στην πλειονότητά τους οι συνταξιούχοι αγρότες παίρνουν το μυθόδες ποσό των 340 ευρώ μηνιαίως. Δεν πρόκειται λοιπόν ούτε για σύνταξη του δημοσίου, ούτε για σύνταξη του ΙΚΑΠΟΥ και βεβαίως και αυτές έχουν περικοπεί τα μάλα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας ακούω να λέτε ότι για όλους τους ασφαλισμένους προβλεπόταν περικοπή των συντάξεων και επειδή οι κανόνες είναι οι ίδιοι, προβλέπετε και για τους αγρότες περικοπή. Όχι, κύριε Υπουργέ, γιατί η ισότητα επιβάλλει την ίση αντιμετώπιση των ίσων καταστάσεων και τη διαφορετική αντιμετώπιση των διαφορετικών καταστάσεων. Δεν μπορεί λοιπόν τα ίδια μέτρα και σταθμά προς την περικοπή να ισχύει για μια σύνταξη των 300 και για μια σύνταξη των 900. Και προφανώς οι συντάκτες του νόμου αγνοούν εξίσου ότι με αυτή τη σύνταξη και το μικρό κλήρο που καλλιεργούν οι αγρότες και οι αγρότησες οι συνταξιούχοι βιοπορίζουν σε αυτά τα χρόνια της βαθιάς νέας ύφεσης και τα άνεργα παιδιά τους. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για 340 ευρώ. Και η φιλοσοφία αυτής της μικρής αγροτικής σύνταξης ήταν το ότι ο αγρότης, ο συνταξιούχος, παράλληλα καλλιεργούσε. Δεν μπορεί λοιπόν να τον καταδικάζετε σε εισοδηματικό θάνατο και να του ζητάτε ουσιαστικά να ζήσει με 139 ευρώ μηνιαίως επειδή θα καλλιεργεί 20 στρέμματα χωράφια. Εκτός αν θεωρείτε βεβαίως εκεί στην κυβέρνηση ότι ξαφνικά όλοι οι αγρότες συνταξιούχοι έγιναν πλούσιοι. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αν το συγκεκριμένο άρθρο αφορά ένα τους αγρότες. Αν τους αφορά, ποιους αφορά, τους νέους, δηλαδή αυτούς που από πρώτη εβδόμου του τρέχοντος βγαίνουν στη σύνταξη, αφορά τους παλιούς που ήδη καλλιεργούσαν, αφορά τους παλιούς που αποφασίζουν τώρα να καλλιεργήσουν. Ξεκαθαρίστε, κύριε Υπουργέ, επιτέλους, 1,5 μήνα μετά την εφαρμογή του νόμου, γιατί πραγματικά είναι ντροπή εκεί που οι αγρότες περίμεναν 13η και 14η σύνταξη, πιστεύοντας καλοπίστως όλες αυτές τις προεκλογικές σας εξαγγελίες, να κινδυνεύουν και με περικοπή του 60% της μικροσύνταξης που σήμερα λαμβάνουν. Μιλάτε, κύριε Πετρόπουλε, 3 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Καραμπατζή, δεν περίμενα να αναφερθείτε ξανά σε ό,τι με παθιασμένο τρόπο την προηγούμενη φορά αναφέρατε ζητώντας την άδεια τον κύριο Κρεμαστινό, για να καταφερθείτε εναντίον μου, ισχυριζόμενοι ότι δεν σέβομαι το Κοινοβούλιο. Δεν το περίμενα. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι την Παρασκευή 17 Ιουνίου είχα ανηλυμένες σοβαρές υποχρεώσεις στο Υπουργείο. Ήταν πρωί ώρα 10. Σας είπα ότι δεν μπορώ να προσέλθω και αν συμφωνούσατε να αναφερθώ ότι και εσείς μου κάνετε ερώτηση. Συμφωνήσατε να το πω στη Βουλή, να αναφέρω ότι και εσείς κάνετε την ίδια ερώτηση, πράγμα που έκανα. Το λέω ρητά, είναι και στα πρακτικά της Βουλής, ότι και η κυρία Ραμπατζή έχει ήδη ερώτηση για αύριο. Και απαντώ και σε αυτήν. Το ξέρετε, εδώ ήμουν μπροστά, συμφωνήσατε να το κάνω, το έκανα. Δεν χρειαζόταν αυτό το πάθος εναντίον μου, αν ήξερα ότι θέλατε τόσο πολύ να έρθω να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, θα είχα έρθει. Ήρθα τώρα. Και θα επαναλάβω αυτά που είπα και την προηγούμενη φορά, διότι δεν άλλαξε τίποτα από εκείνη την ημέρα. Ότι δηλαδή οι συντάξεις των αγροτών
δεν υφίσταται καμία περικοπή στη διαδικασία ήδη που είχε ανοίξει με τις δηλώσεις, γιατί αυτό ήταν το έναυσμα της ερώτησης για, και την περιλαμβάνεται μάλιστα πολύ συγκεκριμένα στο σκέλος αυτό, αν δηλαδή σε περίπτωση που τους αφορά, με δεδομένη την καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΩΣΔΕ 15F16, τι θα ισχύσει ως προς την υποβολή δηλώσεων από συνταξιούχους αγρότες και αν αυτή θα παίξει ρόλο στην περικοπή της σύνταξης. Και απήντησα ότι δεν υπάρχει περίπτωση και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι αγρότες για τέτοιου είδους περικοπή και να υποβάλουν τα δικαιώματά τους. Επαναλαμβάνω αυτή την δήλωση και τώρα. Ισχυρίζεται ότι η σύνταξη των αγροτών ανέρχεται σε 340 ευρώ. Προφανώς αγνοείται ότι η σύνταξη των αγροτών, η καταβαλλόμενη ήδη, δεν η μειωμένη μέχρι εξαφανίσεως της βασικής σύνταξης που το 2026 μηδενίζεται, ενώ εμείς μιλάμε για ένα άλλο επίπεδο σύνταξης, μια σύνταξη που παίρνουν όλοι οι Έλληνες. Και πραγματικά το χωρίο της τοποθέτησής μου που αναφέρατε λίγο πριν εξηγεί γιατί οι αγρότες εντάσσονται στους ίδιους κανόνες όπως οι υπόλοιποι Έλληνες. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση, και το είπα και την προηγούμενη φορά, να γίνει περικοπή σε συνταξιούχους που ήδη είναι συνταξιούχοι. Το προβλέπει άλλωστε ο νόμος αυτό, δεν είναι θέμα δικής μου δήλωσης. Και δεν υπάρχει επομένως κανένας λόγος ανησυχίας να μπαίνει διαρκώς αυτό το ερώτημα ως φόβος για τους αγρότες, αν δηλαδή οι ήδη συνταξιούχοι θα έχουν μείωση κατά 60% των συντάξεών τους. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κυρία Παντζή, τη δευτερολογία σας, 3 λεπτά. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, να πω ότι δεν μας κάνετε καμία χάρη που προσέρχεστε στο κοινοβούλιο να απαντήσετε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είμαστε μια πολυκομματική βουλή και οφείλετε να έρχεστε και να απαντάτε στις ερωτήσεις των βουλευτών όλων των πτερήγων και όλων των κομμάτων, και φυσικά δεν αισθάνομαι ότι κάνατε κάποια ιδιαίτερη χάρη απαντώντας σε άλλη ερώτηση και αναφερόμενος στο όνομά μου. Εγώ, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, επειδή διάβασα και τα πρακτικά της συγκεκριμένης ερώτησης, ακόμη αδυνατό πρακτικά να καταλάβω και πρακτικά θέλω να μας απαντήσετε τι θα ισχύσει. Δεν θα υπάρχει περικοπή για τους παλιούς συνταξιούχους και θα υπάρχει για τους νέους? Δηλαδή, συγκεκριμένα σας ρώτησα, αυτοί που θα βγουν τώρα μία εβδόμου του τρέχοντος έτος στη σύνταξη και θέλουν να καλλιεργήσουν το μικρό τους κλήρο, θα τους περικοπεί το 60% της σύνταξης? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν ήταν τόσο σαφής η προθέση σας και ξεκάθαρος ο νόμος, γιατί, κύριε Υπουργέ, ένα μήνα και 20 μέρες μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου δεν έχετε εκδώσει ούτε κάποια ερμηνευτική εγκύκλιο, ούτε τη σχετική υπουργική απόφαση, ούτε εν πάση περιπτώσει ό,τι προβλέπετε? Ο ΟΓΑ, για παράδειγμα, που εντέλεται να εφαρμόσει και να πληρώσει, δεν έχει στα χέρια του το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, την απαραίτητη εκτελεστική απόφαση τη δική σας προκειμένου να εφαρμόσει. Άρα μην αναζητάτε τις ευθύνες της αναστάτωσης που έχετε δημιουργήσει σε εμάς που ερχόμαστε και σας ρωτάμε τι επιτέλους θα ισχύσει. Γιατί αν πάτε λίγο στην περιφέρεια και ακούσετε τον κόσμο, γι' αυτό γινόταν ένα αλαλούμε τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Γιατί ο αγροτικός κόσμος ήταν ανάστατος και δεν ήξερε τελικά τι θα ισχύσει. Είπατε βεβαίως ότι προφανώς αγνοώ για τη σύνταξη των 384 ευρώ, για την οποία, κύριε Υπουργέ, κομπορημονείτε, για την λεγόμενη εθνική σύνταξη. Και είπατε μάλιστα ότι η βασική σύνταξη που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος μηδενιζόταν το 2026. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, μ' αρέσει να είμαι πρακτική. Αυτό στην πράξη δεν είχε καμία απολύτως συνέπεια στην τσέπη του αγρότη. Όσο ανέβαινε η κύρια, κατέβαινε η βασική και θα μηδενιζόταν το 2026, ή ανέβαινε η κύρια. Στο διατάφτα ο αγρότης θα έπαιρνε στο τέλος και τώρα και το 2026 και μετά το 2026 τα 347 ευρώ, 360 μείον τις κάποιες κρατήσεις.
Και λέτε τώρα ότι εξισώνετε τους αγρότες με όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Μάλιστα, τους εξισώνετε για τα 384 ευρώ. Αποκρύπτεται όμως, δεν θέλω να πω δολίως, ότι αυτά τα 384 ευρώ ο αγροτικός κόσμος, κύριε Υπουργέ, θα τα πάρει από την 1η-1η του 2033. Γιατί θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Γιατί πολύ απλά το ποσοστό αναπλήρωσης του δικού μας νόμου, το 2% που δίναμε στους αγρότες, εσείς το κατεβάσατε στο 0,70. Που σημαίνει ότι ο αγρότης για να μπορέσει να φτάσει με το μικρό ποσοστό αναπλήρωσης στα 384 ευρώ, θα χρειαστεί πολύ απλά να πάει μέχρι το 2033. Εν τω μεταξύ, και εδώ είναι η κατάφορη αδικία, κύριε Υπουργέ, ο αγρότης από το 2022 θα πληρώνει το 27% του εισοδήματός του, όπως όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, ενώ οι άλλοι όμως θα πάνε 384 και αυτός όχι, το 2033. Αν τα θεωρείτε αυτά δίκαια, παρακαλώ, ρητά και κατηγορηματικά, να τα πείτε. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως, κύριε Υπουργέ, ότι όλα αυτά συμβαίνουν και σε ένα περιβάλλον του πρωτογενούς τομέα, το οποίο έχετε απολύτως βομβαρδίσει. Γιατί βεβαίως εσείς είστε η κυβέρνηση που αυξήσατε τη φορολογία των αγροτών από το 2013 στο 22,45%. Εσείς είστε η κυβέρνηση που εκτινάξατε τις ασφαλιστικές εισφορές, το κόστος παραγωγής του ΦΠΑ από το 2013 στο 24%. Εσείς είστε η κυβέρνηση που φορολογήσατε για πρώτη φορά τις αγροτικές επιδοτήσεις από το πρώτο ευρώ. Και προφανώς αυτό είναι η δίκαιη ανάπτυξη που εξαγγέλει ακόμη και σήμερα ο Πρωθυπουργός σας. Είναι πάρα πολλά και αναρρύθμιτα τα ερωτήματα που καθημερινά μας διατυπώνουν οι συνταξιούχοι αγρότες. Εγώ θέλω κάτι απλό να σας ρωτήσω. Ένας συνταξιούχος αγρότης που αποβιώνει. Και έχει και σύζυγο, η οποία είναι ασφαλή, που δεν απο... ένας συνταξιούχος αγρότης μάλλον, που βγαίνει τώρα στη σύνταξη, είναι 67 χρονών. Και προκειμένου να μην χάσει το 60% μεταβιβάζει τα χωράφια του. Η γυναίκα του, κύριε Υπουργέ, η οποία έλκει την αγροτική ιδιότητα, άρα τη σύνταξή της, από τα χωράφια αυτά του συζύγου της. Πώς θα συνταξιοδοτηθεί για να μόλις θα γίνει 67, θα κάνει έναρξη επαγγέλματος, πώς? Είναι πρακτικά ζητήματα που οφείλετε να δώσετε ξεκάθαρες απαντήσεις. Και ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ, αυτός ο κόσμος στις εσχατιές της χώρας παράγει, μοχθεί, προσπαθεί. Για να παίρνει η κυβέρνησή σας φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, εργασία και προκοπή. Πρέπει λοιπόν να είστε, αν μη τι άλλο, ειλικρινείς και να σέβεστε τον κόπο και τον μόχθο αυτών των ανθρώπων. Και να μην τις θεωρείτε πλούσιους όταν παίρνουν 340 ευρώ και έχουν 20 στρέμματα χωράφια. Ευχαριστώ. Κυρία Ρεμπατζή, και εσείς με το χρόνο, ελπίζω ο κύριος Πετρόπουλος να μην το... Να. Λοιπόν, και ο κύριος Πετρόπουλος πιστεύω ότι θα τη σεβαστεί. Ελάτε, κύριε Πετρόπουλο. Αυτό κάνω πάντα, κυρία Πρόεδρε. Λυπάμαι που πρέπει να επανέλθω σε αυτό το οποίο αδίκως λέγεται για μένα, ότι δεν θέλησε να έρθω ή να απαντήσω. Είναι γραπτό στα πρακτικά. Μου είπατε, να πω τότε ότι με παγιδέψατε. Μου είπατε, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, άμα δηλώσετε ότι εγώ ρώτησα. Δεν θα πέσουμε σε αυτή την ασχήμια. Επιτέλους να σταματήσει. Σας παρακολούθησα ότι στη Βουλή βρήκατε εν τη απουσία μου αφορμή να αλλάξετε την επόμενη μέρα ακριβώς όσο μου λέγατε την προηγούμενη. Ενώ συμφωνήσατε, ανερχόμουν. Δεν φανταζόμουν ότι θα φτάσετε σε αυτό το άσχημο σημείο, κύριε Ρεμπάτση. Μην επιμένετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι γιατί για όλα τα κύριε θέματα. Ρεμπάτση, δεν κρινόμαστε. Σας διέκοψε όταν μιλούσατε. Για όλα τα θέματα κρινόμαστε. Ανυπεράσπιστο σήμερα. Νοβουλευτικός έλεγχος είναι, δεν κάνουμε αρένα τώρα. Ναι. Κυρία Ραμπατζή, ανυπεράσπιστος διότι δεν ήμουν παρόν, λέγατε πράγματα εναντίον μου που δεν είχαν καμία βασιμότητα. Μου ισχυριστήκατε ότι θα αρκούσε να αναφερθώ στο όνομά σας, το έκανα και την επόμενη ήρθατε να με καταγγείλετε για ασέβεια. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν είπα για ότι έκανα χάρη. Δεν είπα ότι, κυρία Ραμπατζή, δεν μη είπα ότι μου έκανα χάρη. Είπα ότι είχατε συμφωνήσει ότι θα καλυπτώσασταν. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα εντάξει. Σχετικά με την ερώτησή σας, θα επαναλάβω την απάντηση. Μέχρι οι αγρότες καταρχήν από 1η-1η του 2017 εντάσσονται στην ΕΦΚΑ. Επομένως, αυτού του είδους η πρόωρη ανησυχία σας τι θα γίνει δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια
και δεν έχει κανένα λόγο κανένας να ανησυχεί, έτσι όπως συνεχώς το βάζετε και με ένταση παντού απάκρου εισάκρου της Ελλάδος. Και ελπίζω να μην πέρατε στο λαιμό σας αγρότες, να μην κάνουν υποβολής δώρα. Ελπίζω. Ελπίζω να μην τους κάνατε, να μην κάνουν δηλώσεις όστε. Ελπίζω. Ελπίζω να μην τους παρασύρατε. Το είπαμε κατά επανάληψη, το είπα και στις 16 του Ιουνίου εδώ στην Βουλή. Κατηγορηματικά ισχύει η διαδήλωσή μου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για τους αγρότες. Ασφαλώς οι αγρότες οι οποίοι διατηρούν και είναι φυσικό να διατηρούν την δραστηριότητα που είχαν, γιατί το χωράφι είναι χωράφι και είναι συνταξιούχοι, δεν υφίστανται απολύτως καμία μείωση σε αυτό το ποσοστό. Η προοπτική της σύνταξη του αγρότη που έρχεται στο ίδιο επίπεδο με κάθε Έλληνα αλλάζει τα πράγματα. Κατά πόσο αυτά θα μεταβάλουν ή όχι τις συνθήκες θα το δούμε με τις εγκυκλίες που θα εκδοθούν. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα προς το παρόν να βλέπει κανείς με ποιο τρόπο θα δούμε αυτό το ύψος της σύνταξης, η οποία άλλωστε μεταβάλλεται αυξητικά σε βάθος χρόνου. Όλα αυτά τα παίρνουμε υπόψη και αυτά θα καθοριστούν πολύ συγκεκριμένα στις εγκυκλίες. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.